τρίζουν καρεκλίτσες εδώ γύρω. Δεν θέλω να λέω πολλά. Γεια σας, είμαι η Αστερόπη Χαϊνά. Γεννήθηκα έναν Ιούλη και είμαι καρκίνος μοροσκόπου καρκίνου. Πράγμα που σημαίνει ότι κλαίω ένα 5 λεπτά. Σε λιγάκι, θα το δούμε στη συνέχεια του βίντεο. Έχω κατοικίδιο, είναι η Ρούμη. Είναι 6 μηνών και τη βρήκα ένα Σαββατοκύριακο που πήγα στο ναύπλιο. Άλλοι γυρίζουν με γκόμενο από διήμερο. Εγώ γύρισα με το γατί μου και τη βρήκα παρατημένη μέσα σε μια σωλήνα. Όσο κουλό και αν ακουστεί, εγώ κάθε μέρα θα μπορούσα να τρώω χαλβά φαρσάλων. Από το σούπερ μάρκετ αγοράζω πάντα σαλάτες και καθαριστικό τζαμιών. Το αγαπημένο μου Instagram account είναι της Ρενέ και το word porn. Δεν θέλω να το πενευτώ, ένα κουπλί ρεφρέν μπορεί να το βγάλω. Αλλά θα έμπαινα σε ένα voice γιατί πιστεύω ότι μια καρέκλα θα γύρναγε. Εντάξει, όπως όλοι, αυτή τη φάση της ζωής μου βλέπω το Queen's Gambit. Αγαπημένη μου όμως γενικά, Prison Break. Μου αρέσει ο Μαλιάτσης, ο Ατζαράκης, δεν ξέρω να τον λέμε και YouTuber, το Comedian. Και βλέπω και ο Αποξόλης. Το celebrity crush μου είναι ο Στέφανος Μιλάτος. Γεια σου, Μιλάτος. Καλά εσύ. Το Instagram τώρα νομίζω το έχω ξεπεράσει, μπορεί να μείνω εκεί για πάντα με το TikTok στο χέρι να με βρείτε έτσι. Από την Ισησέρ, όπως μπορείτε να δείτε, στα καλλιγραμμα αυτά σχηματισμένα μπερμπιλωτά μάτια είναι το eyeliner. Έχω σκηνικό από εδώ μέσα να σας πω. Madwalk 2018. Είμαι απλά στη σύνταξη και είμαι στο Madwalk για να βοηθήσω. Εκείνη τη στιγμή χρειάζεται να πάρω συνέντευξη από την τραγουδίστρια η οποία εκπροσωπούσε εκείνη τη χρονιά το Αζερβαϊτζάν. Αγγλικά εγώ, επιπέδου Τσίπρα. Επομένως με το που βλέπω, εντάξει, τα έχω καταφέρει και όλα καλά. Δεν έχει προλάβει, έχω λείψει να κλείσει εδώ πραγματάκια, μην πειράζω. Και εγώ είμαι σε φάση. Τα κατάφερα, ε! Και αυτό πρέπει να ακούστηκε σε όλη την Ελλάδα. Θέλω να δώσω δύο δουλειές σε κάποιον που δεν συμπαθώ. Σιδέρωμα, πλήσιμο πιάτων, όχι όμως πιάτα. Να τρίψεις κατσαρόλες, φίλε, και τα ψή. Στην καραντίνα, ξεκίνησα τη γυμναστική στο σπίτι, το οποίο δεν είναι κάτι καινούργιο, αλλά είναι καινούργιο για μένα. Ανέκλεγα με μαύρο δάκρυ. Πάω σε ένα κομμωτήριο και λέω σε κομμωτήριο τώρα φίλη της μαμάς, λίγο μεγαλύτερη ηλικία κυρία. Δεν έπρεπε να δείξει το κόμμα. Μου κάνει αυτό εδώ το πράγμα που βλέπετε και κάνει ένα κρακ και μένω με μαλλί σαν μανιτάρι μπουκλα έτσι εδώ πάνω κολλημένο τακ 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 και από πίσω αυτό εδώ έτσι κάτω σαν να έχω πάλι κρέσα. Θα ακουστεί γελίο, αλλά δεν μπορώ να δω θρίλερ γιατί φοβάμαι λίγο τα μεταφυσικά και τα σχετικά. Δεν μπορώ να μπω σε αυτοκίνητο κάποιου που δεν γνωρίζω πολύ καλά. Βράδυ με αγχώνει αυτό. Πατάω το μαγικό κουμπί και με στέλνει στην Καραϊβική. Με 2-3 καλούς μου φίλους και φίλες, πατάω το μαγικό κουμπί και τσουκ, εμφανίζεται ο Vin Diesel και μια Mustang. It's a wap, it's a wap.